Γεια σας φίλοι μου, σήμερα θα μιλήσουμε για το καρδερινοκάναρο. Όχι για τα χαρακτηριστικά ενός καρδερινοκάναρου, θα μιλήσουμε πώς θα μπορέσουμε να πάρουμε καρδερινοκάναρο. Με μια κανάρα θηλυκή και με ένα αρσενικό καρδερίνο. Ωραία. Δεν είναι τόσο δύσκολο όσο ακούγεται και όσο φαίνεται. Ρόξι, εσύ είχατε καλό μου πουλάκι. Δεν είναι τόσο δύσκολη η γένα. Πολύ πιο δύσκολη είναι η γένα του φλωροκάναρου. Εκεί έχουμε κάποιες δυσκολίες. Στο καρδερινοκάναρο τα πράγματα είναι πιο εύκολα. Θα πούμε μερικά πράγματα, μερικά μυστικά, κολπάκια για να έχουμε περισσότερη επιτυχία στο να πάρουμε καρδερινοκάναρο. Καλά θα ήτανε πίσω στο green screen, βλέπετε το καρδερινοκάναρο που μου χάρισε ο Κώστας από την Ακρίνη. Καλά θα ήταν να ήταν εδώ μαζί μου, μαζί μας. Να μας έλεγε και αυτός διάφορα μυστικά, γιατί είναι πάρα πολύ δυνατός στους μούλους. Και όχι μόνο σε καρδερινοκάναρα, και φλωροκάναρα και σκαφοκάναρα. Εγγύηση ο Κώστας. Λοιπόν, ας τα πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Για να κάνουμε ένα καρδερινοκάναρο πρέπει να έχουμε θηλυκιά κανάρα και αρσενική καρδερίνα. Ποτέ το ανάποδο. Είναι πολύ, πάρα πολύ σπάνιες οι περιπτώσεις που μπορεί ένα αρσενικό καναρίνι να ζευγαρώσει με θηλυκιά καρδερίνα. Πάρα πολύ δύσκολη η περίπτωση. Θα προσέξουμε να επιλέξουμε μια καρδερίνα, είτε η κλασική, η βαλκανική, πολλοί τη λένε βουλγάρικη, λάθος βέβαια, η βαλκανική καρδερίνα ή καρδερίνα της Σιβηρίας. Ας διαλέξουμε μια δικιά μας, μια βαλκανική. Άμα είναι πρωτάρα η καρδερίνα, την έχουμε πιάσει εμείς οι ίδιοι δηλαδή, η επιτυχία δεν θα είναι τόσο μεγάλη. Ρόξι, τι είναι πουλάκι μου, κάτσε ήσυχα, κάτσε φρόνημα, μιλάμε τώρα για καρδερινοκάναρα. Για σένα έχουμε πει, άλλη φορά για σένα, ναι, άντε καλό μου πουλάκι. Λοιπόν, θα προσέξουμε δηλαδή η καρδερίνα μας να έχει κάποια εμπειρία σε ζευγάρωμα και αν έχει ζευγαρώσει παλιότερα με κάποια κανάρα, ακόμα καλύτερα, για να φτάσουμε σε ποσοστό επιτυχίας 70-80 μέχρι και 90%. Η θηλυκιά κανάρα που θα διαλέξουμε, θα προτιμήσουμε να είναι σκουρόχρωμη, δηλαδή να έχει παρδαλά χρώματα. Δύσκολα θα ζευγαρώσει καρδερίνα με ένα καθαρό κίτρινο ή καθαρό άσπρο καναρίνι. Θα προτιμήσει ένα παρδαλό καναρίνι σε χρωματισμό. Και ακόμα καλύτερα πράσινο σκούρο, ζαμπέλ δηλαδή. Έτσι, μια κανάρα Ιζαμπέλ θα πάρουμε, χρώματος Ιζαμπέλ. Ράτσες, δεν θα επιλέξουμε Yorkshire, Gloucester και διάφορα είδη καναρινιών δύσκολα. Θα επιλέξουμε τα κλασικά, τα κοινά, τα καναρίνια, για να έχουμε περισσότερη επιτυχία. Θα χρειαστούμε ζευγαρόστρα μεγάλη, 60 τουλάχιστον. Θες κάτι καλό μου πουλάκι? Ακούμε πίσω και το καρδερινοκάναρο, έτσι να δίνει. Τράβηξα το πρωί βίντεο, το βάλα στο μπαλκόνι από την άλλη μεριά, για να μην ακούγονται τόσο τα αυτοκίνητα, για να τώρα έχουμε μουσική υπόκριση από πίσω. Το καρδερινοκάναρο του φίλου μου. Λοιπόν, που είχαμε μείνει, μεγάλη ζευγαρόστρα. Θα προσέξουμε να βάλουμε κρεμαστές φωλιές, έτσι τις κλασικές τις κρεμαστές, γιατί η καρδερίνα αρέσκεται να ζευγαρώνει και στη φωλιά. Ακόμα και όταν η θηλυκιά, η κανάρα, κλωσάει το πρώτο ή το δεύτερο της αυγό, αρέσκεται να ζευγαρώνει την ώρα που κλωσάει η θηλυκιά. Αυτό το κάνουν και τα καναρίνια, το κάνει και η καρδερίνα. Το μέρος που θα επιλέξουμε να έχουμε την καρδερίνα πριν την ενώσουμε με την κανάρα, πρέπει να είναι ηλιόλουστο, να είναι φωτεινό, να είναι στον ήλιο. Η θηλυκιά, ως γνωστό, θα αρχίσει να πυρώνει από Φεβρουάριο και μετά. Η καρδερίνα, η αρσενικιά, θα αρχίσει να πυρώνει από Απρίλιο. Άρα εδώ έχουμε ένα πρόβλημα. Τίθεται το εξής πρόβλημα. Πώς θα παντρέψουμε την περίοδο και των δύο πουλιών αναπαραγωγής, να τα φέρουμε κοντά, ούτως ώστε να έχουμε καλή επιτυχία, να έχουμε μεγαλύτερη επιτυχία. Έλατε.
εδώ. Ή θα παγώσουμε, θα τρενάρουμε το πλήρωμα της Τηλικιάς Κανάρας, ή θα επιταχύνουμε της Καρδερίνας. Τα είπα ανάποδα. Τα είπα ανάποδα, έτσι. Ναι. Όχι. Θα επιβραδύνουμε τη ροή της Θηλυκιάς στο ζευγάρωμα, γιατί ξεκινάει πιο νωρίς. Έτσι. Εμείς θα προσπαθήσουμε να την πληρώσουμε λίγο πιο μετά, ούτως ώστε να έρθει την περίοδο και να παντρευτούν κανονικά και τα δύο τα πουλιά. Επειδή πληρώνει το θηλυκό το καναρίνι Φεβρουάριο, όπως είπαμε, από τότε ξεκινάει, θα προσπαθήσουμε να μην το τροφοδοτούμε με τροφές πλούσιες σε βιταμίνες. Να μην του δίνουμε αυγό, να μην του δίνουμε τροφές οι οποίες έχουν πυρωτικά από τη φύση τους μέσα. Θα μου πείτε πώς θα γίνει αυτό. Θα παραμιλήσουμε τώρα το πουλί μόνο και μόνο για να ζευγαρώσει με την Καρδερίνα. Εάν θέλουμε να πάρουμε καρδερίνο κάναρο, πρέπει να το υποστούμε, πρέπει να το κάνουμε αυτό. Να προσπαθήσουμε δηλαδή με κάποιον τρόπο να κάνουμε τη θηλυκιά την κανάρα να πυρώσει λίγο πιο αργά. Έτσι, ούτως ώστε να κολλήσουν την περίοδό τους. Ή το αντίθετο, μπορούμε να προσπαθήσουμε να πυρώσουμε την καρδερίνα πιο νωρίς από τον Απρίλιο, ούτως ώστε να βρούμε τη σωστή περίοδο. Καταλαβαίνετε τι εννοώ, έτσι. Πώς θα πυρώσουμε την καρδερίνα? Θα εμπλουτίσουμε την τροφή της καρδερίνας με περισσότερο νίζερ, με περισσότερο καναβούρι και παπαρουνόσπορο. Έτσι, μπορούμε να βάλουμε και κάποιο λαχανικό, κάνα προκολάκι, έτσι κι αλλιώς καλλιώτικα, αυγό βραστό οπωσδήποτε στην καρδερίνα, για να προσπαθήσουμε να την πυρώσουμε πιο νωρίς, ούτως ώστε να ταιριάξει η περίοδος και να έχουμε επιτυχία. Πάμε να δούμε τώρα μερικά μυστικά. Εγώ παλιότερα που ασχολιόμουν με μούλους, ρε Ρόξη, σταμάτα, θες να σε βγάλω λίγο, έλα, να τη βγάλω λίγο έξω γιατί θα με ζαλίσει να τη βγάλω. Έλα, έλα φουλάκι, έλα. Άντε καλό μου πουλάκι, εντάξει, θα ησυχάσει τώρα. Δεν μπορώ, δεν με ακούν τα παιδάκια. Δεν με ακούει ο κόσμος. Ναι, αγάπη μου. Τσι, συνέχεια, πώς θα γίνει, για. Και να σου πω και κάτι. Αου! Τι κάνεις, ρε βλάκα, τον ήχη μου. Είσαι χαζό. Και να σου πω και κάτι. Μην πας πάνω στο μικρόφωνο τώρα και παίζεις και μου κλείνεις τη φωνή και δεν το πάρω χαμπάρι και δεν ακούει ο κόσμος τι λέω. Έτσι, να. Λες και. Να. Τι να την κάνεις τώρα. Αυτό δεν είναι πουλί. Αυτό είναι πουλί. Εδώ. Παίζει τώρα, αλλά παιδιά είναι περιπτώσεις που με πονάει πάρα πολύ. Πολύ δυνατό ράφος η Ρόξη. Ρόξη πουλάκι. Τι θα γίνει, θα μας αφεί, άντε πράγμα. Άντε, φύγε να πούμε τίποτα τώρα, καμιά κουβέντα για τα καρδερινοκάναλα τώρα. Άντε, εσύ η σειρά θα έρθει άλλη φορά. Καλά δεν τη λέω. Λοιπόν, πού είχαμε μείνει? Εγώ παλιότερα που έκανα για τις Γιάννες που ασχολιόμουν, τα τελευταία χρόνια δεν ασχολούμαι με μούλους, έβαζα τρεις θηλυκές κανάρες, σκουρόχρωμες πάντα, όπως έχω πει, σε μια ζευγαρόστρα. Στην περίοδο που ήταν να ζευγαρώσουνε, έριχνα την καρδερίνα μέσα. Παρατηρούσα επί μια εβδομάδα, πρόσεχα, με ποια τα πάει καλά, ποια γουστάρει περισσότερο και με ποια ταΐζεται. Άμα δω ότι ταΐζεται με την α θηλυκιά, τη β και τη γ, τις βγάζω από το κλουβί και αφήνω το ζευγάρι να κάνει τη δουλειά του. Υπάρχει περίπτωση όμως να θέλει και τις τρεις. Το ίδιο και οι θηλυκές οι κανάρες. Να μην έχουν πρόβλημα. Και να θέλει να βατέψει και τις τρεις. Να τις ταΐσει και τις τρεις. Και τις τρεις λίγο δύσκολα, αλλά από τις τρεις, τις δύο υπάρχει πιθανότητα καλή. Σε αυτή την περίπτωση τι κάνουμε? Εφόσον έχουμε εντοπίσει ότι η α κανάρα και η β είναι έτοιμες, έχουν γνωριστεί. Άγκους, σταμάτα και εσύ τώρα. Και εσύ θες να βγεις τώρα. Άιντε. Λοιπόν, βγάζουμε από μόνο αυτές τις δύο θηλυκές. Και τι κάνουμε? Θα βάλουμε την α θηλυκιά σε ένα κλουβί μεγάλο, όσο μπορούμε μεγάλο, και τη β σε ένα άλλο μόνη της μεγάλο κλουβί και αυτό. Και θα ρίξουμε την καρδερίνα στην α για 2-3 μέρες και θα κάνουμε ένα αλλάξ. Μετά από 2-3 μέρες θα τη ρίξουμε την καρδερίνα στην άλλη, στη β κανάρα.
Και ούτω καθεξής. Ούτως ώστε να πάρουμε πουλιά και από τις δύο. Δεν θα τις έχουμε μαζί στο ίδιο κλουβί όμως. Εκεί θα έχουμε πρόβλημα. Ωραία. Ένα άλλο μυστικό είναι ότι η καρδερίνα, όταν η κανάλα θα γεννήσει τα πρώτα της δύο αυγά μαζί με την καρδερίνα, επειδή αρχίζει και κάθεται η θηλυκιά στη φωλιά και η καρδερίνα είναι φουλ πυρωμένη. Ωραία. Τώρα είναι κοντά στο μικρόφωνο, δεν ξέρω μήπως μπουκώνει, αλλά όχι, είναι από τις φωνές από τους παπαγάλους. Με δείχνει ότι πάει πολύ, να πούμε, η αυξομοίωση. Ρε, με μπερδεύετε, ξέχασα τον ρυθμό μου τώρα, τι έλεγα. Δεν καθίστε καλά, ρε, καλά μου πουλιά. Τι έλεγα, ρε παιδιά, πω, πω, τρελαθώ τώρα. Α, η καρδερίνα, όταν είναι πυρωμένη, θέλει να βατεύει την κανάρα. Επειδή όμως η κανάρα κάθεται στη φωλιά, την ψωνίζει ο καρδερίνος, τρελαίνεται και τι κάνει. Σε πάρα πολλές περιπτώσεις πάει και σπάει τα αυγά. Είτε τα ρίχνει έξω είτε τα τρώει. Γιατί, για να σηκωθεί η θηλυκιά, να μην ασχολείται με το κλώσσισμα, για να την ξαναζευγαρώσει. Άρα τι κάνουμε σε αυτή την περίπτωση. Προσέχουμε και περιμένουμε να κάνει 3, 4, 5 αυγά πρωτού προλάβει ο τζαναπέτης ο καρδερίνος και τα σπάσει. Τα παίρνουμε. Τακ, αν έχουμε ένα δικό μας οικολαπτήριο ή βάζουμε μια παραμάνα να τα κλωσάει. Θα πούμε για τις παραμάνες αργότερα, τους μούλους. Και βάζουμε πλαστικά αυγά στη φωλιά για να μην μπορεί να τα σπάσει και για να μην μπορεί να τη ζευγαρώσει. Γιατί άμα πάρουμε τα αυγά της και αφήσουμε αδεία τη φωλιά, η θηλυκιά δεν θα κλωσάει, θα βρει ευκαιρία η καρδερίνα και θα τη ζευγαρώνει συνέχεια. Σουτ! Ενώ θα έχει ήδη τα 5 αυγά η κανάρα και δεν θα έχει τη διάθεση να ξανακάνει στο καπάκι γένες. Καταλαβαίνετε τι λέω. Άρα θα χρειαστούμε σε αυτή την περίπτωση πλαστικά αυγά. Γιατί πολλοί μου λέτε για πλαστικά αυγά στα καναρίνη με καναρίνη και σας λέω, όχι ρε παιδιά, δεν υπάρχει λόγος, αυτά τα κάνουν εκτροφής. Σε αυτή την περίπτωση χρειάζεται. Όταν θα βάλουμε τώρα μαζί καρδερίνα και κανάρα, θα τα βάλουμε σε ένα μέρος ήσυχο, αναλόγως και με την καρδερίνα. Άμα η καρδερίνα είναι αρκετά άγρια, καλό θα είναι, όχι καλό, απαραίτητο, να τα βάλουμε σε ένα σημείο να είναι φωτεινό, να έχει ήλιο και να μην το ενοχλούμε. Και αν μπορέσουμε να βάλουμε κάποια γλάστρα στο κλουβί, στη ζευγαρόστρα, έτσι, σαν επικάλυψη, σαν ομορφιά, ή αν δεν έχουμε, ένα ψεύτικο φυτό, έτσι από πάνω να κρέμεται. Να έχει την αίσθηση ότι είναι η καρδερίνα στη φύση, άμα είναι αρκετά άγρια. Κάτι άλλο τώρα, τι να πούμε, κάτι άλλο. Δεν σημειώνω τίποτα, δεν σκέφτομαι τίποτα, ανοίγω την κάμερα και τα λέω. Και μου έρχονται ταυτόχρονα στο μυαλό. Ό,τι έχω ξεχάσει και ό,τι απορία έχετε, γράψτε στα σχόλια από κάτω. Να σκεφτούμε κάτι άλλο. Το κακό με αυτές τις γένες είναι ότι άμα θα πάρουμε 5 καρδερινοκάναρα, θα πάρουμε τα δύο, οι δύο μουλί θα είναι αρσενικοί, λέμε τώρα. Και τα άλλα τρία θα είναι θηλυκά. Μην πας στο μικρόφωνο και το κλείσεις, Ρόξη. Τα θηλυκά δεν μπορούμε να τα κάνουμε τίποτα. Είναι άξια της μοίρας τους δηλαδή. Πολλοί τα αφήνουν ελεύθερα, λίγοι είναι αυτοί που τα χαρίζουν και ακόμα πιο λίγοι αυτοί που τα κρατάνε. Συνήθως τα αφήνουν ελεύθερα, τα θεωρούν άχρηστα. Είναι πάρα πολύ καλές παραμάνες όμως. Μπορείτε δηλαδή να τα χρησιμοποιήσετε στην περίπτωση που είπα πριν με τα πλαστικά αυγά. Να κρατήσετε δηλαδή ένα θηλυκό μούλο, δεν θα κελαϊδίσει, δεν θα ζευγαρώσει, έτσι εννοείται, ούτε το αρσενικό θα ζευγαρώσει, αλλά το αρσενικό καρδερινοκάναρο θα σου κελαϊδάει, όπως τον κύριο που ακούτε από πίσω. Μην κοιτάτε τη Ρόξη, η Ρόξη είναι μπροστά. Τον κρίνει πριν από πίσω. Ρόξη πουλάκι, Ρόξη πουλάκι. Τι κάνεις, τι κάνεις. Johnny the Fox. Αυτές τις μέρες έχει πολύ όρεξη η Ρόξη. Μην κλείνεις το μικρόφωνο. Μην κλείνεις το μικρόφωνο, ρε Τζαναπέτη. Λοιπόν, και έτσι που λέτε, θέλει προσοχή, θέλει υπομονή. Και το πιο δύσκολο είναι να ταιριάξουμε την περίοδο στην οποία θα είναι πυρωμένα και τα δύο. Εκεί είναι το μεγάλο πρόβλημα, επειδή η καρδερίνα φύγε ρε, δεν ακούγεται το μικρόφωνο. Η καρδερίνα, είπαμε, πυρώνει πιο αργά. Γι' αυτό προσέχουμε να κάνουμε αυτή τη συστοιχεία στην κατάλληλη στιγμή για να πάρουμε καρδερίνο κάναρο.
Κάτι άλλο είπαμε για τους χρωματισμούς, να αποφύγουμε τα ανοιχτόχρωμα, περισσότερο οι θηλυκές να είναι παρδαλές και αν είναι ακόμα καλύτερα να είναι Ιζαμπέλ, δηλαδή πράσινη σκούρη. Να ταιριάζει δηλαδή αισθητικά και οπτικά στην καρδερίνα ότι θυμίζει καρδερίνα. Και καλό θα είναι, κάτι που ξέχασα, να είναι πρωτάρα η θηλυκιά, η κανάρα. Βέβαια, θα έχουμε λίγη μικρότερη, μικρότερο ποσοστό επιτυχίας, αλλά του χρόνου η επιτυχία θα είναι πολύ καλύτερη. Γιατί δεν θα έχει γνωριστεί με καναρίνη, θα έχει γνωριστεί με την καρδερίνα, μπορεί να πάει στράφη πρώτη χρονιά, αλλά η δεύτερη θα έχει πολύ μεγαλύτερη επιτυχία. Γιατί έχουν γνωριστεί ήδη. Και πριν τα βάλουμε, κάτι που ξέχασα πάλι να πω, πριν τα βάλουμε για το ζευγάρωμα, μπορούμε να τα έχουμε αντικριστά χώρια την καρδερίνα, χώρια και το καναρίνι, είτε ένα θηλυκό είτε τα τρία που σας είπα πριν, να γνωριστούν εξ αποστάσεως και όταν θα έρθει η κατάλληλη στιγμή θα έχουν ήδη γνωριστεί. Τσουπ, τα βάζουμε μαζί και βλέπουμε το αποτέλεσμα. Όποιος εφαρμόσει όλα αυτά πιστεύω θα έχει επιτυχία και όποιος θέλει να πάρει καρδερίνο κάναρο, του εύχομαι καλή επιτυχία. Βέβαια τώρα είναι λίγο αργά, τώρα πλησιάζουμε στον Αύγουστο, η καρδερίνα μπορεί να δώσει. Η θηλυκιά είναι λίγο δύσκολο, ήταν παράξενη χρονιά, μπορεί και ακόμα και τώρα όμως βάζουμε κάποιο μικρό ποσοστό ότι μπορούν να ζευγαρώσουν, αν είναι έστω και λίγο πυρωμένη ακόμα, εξακολουθεί να είναι η θηλυκιά ή η κανάρα, μπορούμε να πάρουμε και τέτοια εποχή, καλοκαιρινή δηλαδή. Αυτό ήταν το βίντεο, τώρα κάτι άλλο παιδιά, άμα ξέχασα θα μου θυμίσετε κι εσείς. Δεν μου έρχεται. Είπαμε έτσι, πολύ αυγό. Αυγό. Κάθε δύο μέρες τουλάχιστον στην καρδερίνα. Στην περίοδο αναπαρουγής να την πυρώσουμε. Έτσι. Και όλα τα άλλα που σας είπα, παπαρουνόσπορος, νίζελ, περισσότερο καναβούρι κτλ. Λοιπόν, ευχαριστώ που είδατε το βίντεο, που το παρακολουθήσατε μέχρι τέλος, γιατί ήταν λίγο μεγάλο. Αλλά πιστεύω άξιζε τον κόπο. Λοιπόν. Φιλάκια παιδιά και καλή επιτυχία σε καρδερινοκάναρα. Και αν δεν έχετε επιτυχία, έχουμε το φίλο τον Κώστα από τη Νέα Κρίνη, μπορεί να μας δώσει, να κανονίσουμε να... και με καλή τιμή, δεν ξέρω ο Κώστας αν έχει αυτή την τέτοια. Και συνεχίζουμε. Γεια σας φίλοι μου, γεια σας καλά μου παιδιά.